Εμείς εδώ έχουμε κατορθώσει, κύριε Γενικέ, να ξέρετε ειρήματι, ένα πολύ σημαντικό κατόφλι. Να συμφωνούμε, να ομολογούμε, να υπερβαίνουμε διαχωριστικές γραμμές. Η συντηρητική πλειοψηφία των αποφάσεων μας είναι ομόφωνα. Υπάρχουν βέβαια και σοβαρότατα προβλήματα, πρέπει να ξέρετε. Με πρώτο και κύριο το ζήτημα των απορριμμάτων, έχουμε τις καλύτερες των διαθέσεων να δώσουμε ένα τέλος σε αυτό το ζήτημα το οποίο μας νοβιάζει όλους. Είμαστε αποφασισμένοι να αναλάβουμε τις ευθύνες που μας αναλογούν, να πάρουμε το κόστος το οποίο μας αναλογεί, αν χρειαζόμαστε ένα γρηγορότερο ρυθμό από τις υπερκείμενες αρχές, από το Υπουργείο, από την κυβέρνηση. Εδώ είναι οι συνάδελφοι δήμαρχοι και από τους 26 δήμους. Αν δεν είναι δήμαρχος, υπάρχει εκπροσώπηση του Δήμου. Έχω παραλάβει μια πολύ μεγάλη περιοχή. Είναι, μου λένε, το 1/3 της Ελλάδας. 3 περιφερειές, 12 δήμοι, 12 νομοί, 56 ή 52 δήμοι, δεν θυμάμαι καλά. Προσπαθώ να γνωριστώ όσο γίνεται με το αντικείμενο γρηγορότερα. Συνάντησα, έχω την ευθύνη περίπου 1.500 δημοσίων υπαλλήλων. Συνάντησα μέχρι στιγμής εξαιρετικά στελέχη, αλλά και κάποιους οι οποίοι φαίνονται κουρασμένοι, ας τους χαρακτηρίσω έτσι. Η προσπάθεια δική μου και των συνεργατών μου θα είναι να τους βάλω σε λειτουργία, να πάρω από τον καθένα τον καλύτερο εαυτό του. Πρέπει να ξέρετε ότι η δύσκολη περίοδος που περνάει η πατρίδα μας έχει αντανάκλαση στον ανθρώπινο παράγοντα. Το νιώθετε και εσείς με τους συνεργάτες σας. Πρέπει να προσπαθήσουμε να τους εμπνεύσουμε κουράγιο, πίστη, στο σκοπό, να τους λύσουμε τα προβλήματα. Έχουμε προβλήματα κι εμείς διάρθρωσης μέσα στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Σίγουρα τα πράγματα που αντιμετωπίζουμε είναι κοινά περίπου σε όλους τους δήμους. Και εγώ εδώ έχω κάποιες παρατηρήσεις στην εφαρμογή του Καθηγάτη που αφορούν ζητήματα που άπτονται και του ελέγχου των διοικητικών πράξεων. Εγώ θεωρώ ότι περισσότερο στέκομαι στον χρόνο από τη στιγμή που πιστεύουμε ότι στην Ελλάδα ο χρόνο είναι πολύτιμο. Θα πρέπει η πλειοψηφία των χρόνων στο ελέγχο να πέσει σε 7 διαδικασίε με συμπάρειε που πρέπει να κάνουμε δουλειά. Και όπω επίση οι διαδικασίε των ενστάσεων να περιοριστούν στι 30 ημέρε. Ένα άλλο ζήτημα είναι ότι τα προγράμματα του ΕΣΠΑ κολλησιεύουν και κολλούν αρκετά, διότι ένα ζήτημα που σα αναφέρω είναι το θέμα τη αρχαιολογία. Να κάνουμε ένα σημαντικό βήμα μέσα στι μειώσει που ερχόμαστε να έχουμε υποστεί, θα σα γιατί όχι να μην προβαίνει η ίδια το ίδιο το στρατό. Εφόσον υπάρχει α πούμε, υπάρχουν σε άλλα μέρη με το κέμπι. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε σαν Ελλάδα, σαν χώρα, μέσα από τη διοικητική αυτή μεταρρύθμιση να καλύψουμε παθογένειες χρόνων χωρίς να διαθέτουμε τους πόρους. Και η πόρη αυτή δεν είναι μόνο οικονομική, όπου υπάρχει βέβαια το μεγάλο πρόβλημα, για εμάς για παράδειγμα είναι και ανθρώπινη πόρη, δυναμικό. Και να πω κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα τα οποία μας δημιούργησαν προβλήματα και τα λέω σε εσάς ως εκπρόσωπο της κεντρικής διοίκησης. Θέλω να επισημάνω και επιτέθησα ως βράδυ, να προσθέσω μερικά. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα στην έκρηξη των κρατών και κυρίως των κρεματολογικών. Αυτό είναι γνωστό, το ξέρουν όλοι, το βιώνουν όλοι. Αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να υπάρχει και ένας υπάλληλος προσιόλος, το οποίο μπορεί όλοι να τον πληγωρούμε, να τον πιέζουμε, να τον βρίζουμε και να μην μπορούμε να το θέμα να αντιμετωπιστεί, γιατί οι παρατηρήσεις που έκανε η συνάδελφη είναι πάρα πολύ σημαντικές. Σας λέω λοιπόν ότι προχθές έγραψα απόφαση με την οποία σας εγχωρώ το δικαίωμα να προχωρήσετε σε αναθέσεις να δουλέψετε για το επόμενο τρίμηνο του χρόνου. Μόλις ξεκινήσει η χρονιά θα είμαι υποχρεωμένος να ξανακάνω διαγωνισμό με καινούργιες πιστώσεις. Άρα θέλω να ξέρουμε ότι αυτό το θέμα λύθηκε. Από προχθές υπάρχει υπογραφή δική μου με την οποία εξουσιοδοτώ όλους τους φορείς και δεν είστε μόνο οι Δήμοι, είναι και άλλοι φορείς. Να προχωρήσετε, να κάνετε τις συμβάσεις που θέλετε χωρίς διαγωνιστική διαδικασία. Το λέω αυτό για να μην αναφερθεί κανένας άλλος στο θέμα των καυσίμων. Λεφτά υπάρχουν. Ακολουθήστε την νόμιμη οδό, τη διαδικασία και προχωράμε. Ξέρετε ότι από την 1η του 2013 εγώ πρέπει να καταρτήσω να
υπάρξει κληρονομία. Δεν έχω δει πότε δεν κάνει κληρονομία. Σε έχει μαζέψει η υποτέλεσσα, ο κύριο Γκίγκα έχει κόλλο του μηχανικού εκεί. Εγώ σα ευχαριστώ. Διαφορετική συμπροβλήμα να αντιμετωπίζει ο κάθε Δήμο. Με αποτέλεσμα να αναγνωριζόμαστε σε πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να τρέχουν μόνα του και εμεί να κάνουμε κάποιε άλλε δουλειέ πολύ πιο σοβαρέ. Συγκροτήστε τον καινούριο σας προϋπολογισμό για το 2013
βάλτε πρώτα τα λεφτά στις κοινωνικές δομές και λιγότερα σε χορούς και ενισχύσεις πολιτιστικών σύστημων. Τα πράγματα άλλαξαν, φίλες και φίλοι. Τα πράγματα άλλαξαν. Ας μην πάρει ο χορευτικός σύλλογος Άνω Πλατανιάς. Ας μην πάρει τα 1.500 ευρώ, γιατί αν έχετε 50 τέτοιους συλλόγους, ξοδεύετε 50.000. Εξορθολογισμός των δαπανών, έσοδα. Βρέστε πώς μπορείτε να έχετε έσοδα. Και επίσης, επειδή είστε όλοι σε ένα πανέμορφο τόπο, διαφημίστε τον, πουλήστε τον. Εξαγωγικά. Έτσι. Αυτά ήθελα να πω. Σημείωσα πάρα πολλά, δεν θέλω να γίνω κουραστικός. Ελπίζω ότι δεν έχω ξεχάσει κάτι. Είπατε ακόμα ένα ακόμα, συγγνώμη που το είδα. Είπατε για το διπλό έλεγχο νομιμότητας. Δηλαδή, σας ελέγχουμε εμείς τις δαπάνες, μετά πάνε καλό. Έχετε δίκιο, δεν το καταλαβαίνω και εγώ γιατί γίνεται, αλλά με ξεπερνάει σε επίπεδο αρμοδιοτήτων. Μπορώ να το μεταφέρω όπως και αυτό που είπατε, πολύ ενδιαφέρον είναι το κύριο Λέκα, να ελεγχθεί αν εισπράττονται έσοδα από την περιφέρεια. Συγγνώμη, να ελεγχθούν οι δαπάνες της περιφέρειας. Το είπε ο κύριο Νίκα αυτό. Θα το δούμε. Γιατί είναι γεγονός ότι έχω την αίσθηση ότι μερικοί περιφερειάρχες έχουν αυτονομηθεί. Λοιπόν, δεν υπάρχει αυτονόμηση. Όλοι είμαστε κάτω από έναν έλεγχο. Θα τα δούμε όλα αυτά. Και ποιος νιώθει ότι ο έλεγχος του κράτους είναι περιττός και θεωρεί ότι πιθανά η δουλειά που κάνει είναι βιλαϊκή. Δεν υπάρχουν αυτά εδώ πέρα. Θα τα δούμε όμως στην πορεία.